ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Ραδιοπαραμυθία στην Πυριακή Εκκλησία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα μας ή στο εξωτερικό, από όπου και αν μας ακούτε, μέσω των δορυφόρων μας, μέσω του διαδικτύου, μέσω των κλασικών εσγιανών, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε η Πυριακή Εκκλησία με θέματα που, όπως λέει η εκπομπή, προσπαθούμε να μας παρηγορήσουν. Είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε θεολογικά, είτε αφορούν τη λαογραφία μας και τον πολιτισμό μας. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Και για μια καλή αρχή, έχουμε το καλοκαίρι που γιορτάζουμε την Αγία Ανθούσα. Έζησε κατά τον 8ο αιώνα, στα χρόνια του οικονομάχου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου του Κοπρόνημου, από τον οποίο υπέστη πολλά μαρτύρια, επειδή υπήρξε οπαδός της εικονολατρείας. Η Εκκλησία την συμπεριέλαβε στο χώρο των Αγίων και η μνήμη της εορτάζεται τον Ιούλιο. Και στο ψαλτήρι, λοιπόν, στον όρθρο, ακούμε τον ψάλτη να λέει για την Αγία Ανθούσα: «Ο μανδύας σιπήλος, η πόρπη πέτρα, μεθόν υπήλθες Ανθούσα βαθύ φρέαρ». Και η μετάφραση: «Το φόρεμά σου τρίχινο, η πόρπη του πέτρα, με τα οποία αναχώρησες Ανθούσα σε βαθύ πηγάδι». Υπονοώντας βέβαια το μεγαλείο αυτής της γυναίκας, που αντί για ρούχα πολυτελέστατα είχε ένα τρίχινο φόρεμα, και αντί για μια ακριβή πέτρα ως πόρπη είχε μια απλή πέτρα. Καλή αρχή, λοιπόν. Εδώ είμαστε με τον Άγγελο τον Παπά, ο οποίος έχει την ρύθμιση του ήχου, επιλέγει τη μουσική, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας, για να καταθέτετε τα ερωτήματά σας και τις ευχές σας, τις οποίες έχουμε ανάγκη. Η εμπειρία, φίλε μας, λέει ότι για να υπάρχουμε δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πολλά πράγματα από το παρελθόν. Τα άσχημα να τα ξεχνάμε, αλλά τα όμορφα να τα κρατάμε. Και τα άσχημα, βέβαια, πρέπει να τα θυμόμαστε για να μην τα επαναλάβουμε, όπως λένε αυτοί που ξέρουν από την ιστορία και την κοινωνιολογία. Εμείς όμως τώρα έχουμε να θυμηθούμε κάτι όμορφο, τη λαογραφία μας, τον πολιτισμό μας, ο οποίος μας πλούτησε και θα μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αν εμείς το επιτρέψουμε. Αν τον φέρουμε εδώ κοντά μας, και υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ασχολούνται με την λαογραφία μας, με τον πολιτισμό, τις φορεσιές μας, τα κοσμήματα που φορούσαν οι παλαιοί, και μας μεταφέρουν την εμπειρία τους, τη γνώση τους από το παρελθόν. Πού μπορεί να χρησιμεύσει αυτή, θα δούμε στη συνέχεια. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον κύριο Νίκο Τσιμπλάκη, Γεωπόνο, ο οποίος ερευνά, είναι συλλέκτης φορεσιών αλλά και κοσμημάτων, και θα μας πει και ο ίδιος τη δική του ιστορία, πως ξεκίνησε να συλλέγει παλαιά όπλα. Κύριε Τσιμπλάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, και είναι τιμή για μένα να συμμετέχω στην εκπομπή σας. Είναι χαρά για μας που ήρθατε σήμερα εδώ νοερά κοντά μας, γιατί βρίσκεστε στο Βόλο και εκεί μένετε, έτσι, μονίμως. Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Είστε γέννημα θρέμα Βολιώτης. Ναι, γέννημα θρέμα. Απλώς έμεινα για αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Λόγω σπουδών και αυτά. Ωραία. Οπότε εκτιμήσατε ακόμη περισσότερο το Βόλο, να υποθέσουμε. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Να ξέρετε, πολύ σας ζηλεύουμε, εσάς που μένετε στην επαρχία, και θα θέλαμε να τολμούσαμε να το κάνουμε κι εμείς. Ωστόσο, εσείς ξεκινήσατε, για να μιλήσουμε για το θέμα που μας απασχολεί, ξεκινήσατε την συλλογή από πολύ μικρή ηλικία, παιδική, έτσι. Πώς έγινε το ξεκίνημα? Από 12 χρονών, από αρχές πρώτης γυμνασίου. Επειδή μου άρεσαν τα παλιά τα όπλα και υπήρχαν ακόμα μέσα στα σπίτια, στο πόμα, παππούδες και αυτά, θέλησα να αποκτήσω από μια οικογένεια που ήταν εδώ πέρα σε ένα διπλανό χωριό μια παλιά ξυφολόγχη. Η γιαγιά της οικογένειας μαζί με την ξυφολόγχη μου λέει, είχε πρόσφατα πεθάνει ο παππούς, ο οποίος φορούσε την παραδοσιακή, την πιλιορίτικη τη φορεσιά. Μου λέει, δεν θες και τη φορεσιά, λέει, του παππού, λέει, να το φορέσεις σε κάποια εκδήλωση, οτιδήποτε και τέτοια. Η οικογένεια προφανώς δεν τα ήθελαν. Εγώ ξετρελάθηκα μόλις τα είδα και αυτά, ήταν και σε άριστη κατάσταση. Τα πήρα, άρχισα να τα παρατηρώ, ρώτησα που κατασκευάστηκε, τι αυτό, άρχισα να ψάχνω να βρω τους ραφτάδες, τους παλιούς κατασκευαστές, να δω τις τεχνικές. Άρχισα να παρατηρώ, ακόμα υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι και άντρες και γυναίκες που φορούσαν τις ενδυμασίες. Και για μένα ήταν ένας φανταστικός κόσμος ολόκληρος, ο οποίος χάνονταν, έτσι, και με κινούσε πάρα πολύ το ενδιαφέρον να το μελετήσω. Έτσι. Είναι μια κλίση αυτή, έτσι, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Κάποιος άλλος μπορεί να το παρατηρούσε και να έφευγε απλά, χωρίς να δώσει μεγάλη σημασία. Είναι μια κλίση. Η ξυφολόγχη τελικά πόσων χρόνων ήταν, κύριε Τσιμπλάκη? Η ξυφολόγχη ήταν από τους Βαλκανικούς. Έτσι. Να υποθέσω ότι είναι στη συλλογή σήμερα, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Μαζέψατε. Αν και μετά άφησε τη συλλογή τα όπλα και αυτά και αφουσιώθηκε αποκλειστικά στην ενδυμασία, κόσμημα και αυτά, έτσι, στο λαογραφικό τομέα. Βέβαια. Αλλά κάποια όπλα υπάρχουν πλέον στη συλλογή σας, όπως? Όχι, σχεδόν καθόλου. Α, σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Δεν τα θέλατε αυτά? Όχι. Από ένα σημείο και μετά, όχι. Εντάξει, ήταν και η ηλικία τέτοια, αλλά νομίζω ότι θα είχαν σήμερα την αξία τους και αυτά. Ναι, ασφαλώς, αλλά θα έπρεπε από ένα σημείο και μετά να ξεκαθαρίσω με τι ήθελα πλέον να ασχοληθώ για να κάνω κάτι συστηματικά. Ξέρετε, αυτός ο τομέας της ενδυμασίας και του κοσμήματος είναι τόσο ευρύς, τόσο, και εδώ πέρα στη Θεσσαλία που επικέντρωσα από ένα σημείο και μετά, έχουμε τέτοιες παραλλαγές, έχουμε τέτοιο πλούτο από χωριό σε χωριό. Αν θες να κάνεις μια σοβαρή δουλειά και να ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς και αυτά, θα πρέπει να περιορίσεις λίγο το... την γάμα, στο πούμε, των ενδιαφερόντων σου. Σωστά, έχετε δίκιο. Οπότε αφοσιωθήκατε. Αλλιώς, αν πλατιάσεις και μαζεύεις λίγο από όλα και αυτά, ξεφεύγεις. Ναι, εμείς έξω που είμαστε τώρα και τα ρωτάμε αυτά, μας κάνει εντύπωση, ας πούμε, γιατί να μην χωράνε και λίγα όπλα μέσα σε μια συλλογή, έτσι, αλλά είναι... Κι όμως. Είναι πολύ ερασιτεχνική η ερώτηση, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο. Όχι, είναι εύλογη ερώτηση, είναι αλίμονο. Αλλά χαιρόμαστε που μας το λέτε και όντως έτσι είναι, σε όλα τα πράγματα είναι έτσι. Οπότε ξεκινάτε να μαζεύετε φορεσιές από παντού? Κυρίως από Θεσσαλία. Στην αρχή από εδώ, από την περιοχή του Βόλου. Μετά από τον Κάμπο, Βλάχικες, Σαρακατσάνικες κλπ. Κατεβαίνοντας μετά Αθήνα για σπουδές, έτσι έβλεπα και από άλλες περιοχές. Είχα δει βέβαια και παλιότερα κάποιες φωτογραφίες. Άρχισα κάποια κομμάτια να θελήσω και αυτά, έτσι, και από άλλα μέρη, αλλά το σταμάτησα και επικεντρώθηκα αποκλειστικά στη Θεσσαλία και έχω πλέον μία συλλογή από Πίνδο, στο πούμε, από Μέτσοβο μέχρι Αλόνισο και από Χάσια μέχρι Άγραφα, τα πάντα σχετικά με τη Θεσσαλική ενδυμασία. Έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους οι φορεσιές, κύριε Τσιμπλάκη? Όταν λέτε κοινά στοιχεία... Δηλαδή κάτι που να πει κανείς, να, αυτό το πράγμα είναι κοινό στοιχείο σε όλες τις φορεσιές. Κοιτάξτε, κοινό στοιχείο στο 90% των ελληνικών ενδυμασιών είναι η ύπαρξη του πουκάμισου που λέμε. Μάλιστα. Το οποίο ήταν έργο αποκλειστικά των γυναικών. Ενώ όλα τα άλλα τα εξαρτήματα... Αυτά που βλέπουμε, είτε χρυσοπίκυλτα, είτε με πολύχρωμα χρώματα και αυτά, έτσι, επενδύτες κυρίως γινόταν από ειδικούς κατασκευαστές.
Το πουκάμισο όμως, το οποίο ήταν το πιο καθαρά προσωπικό, ας το πούμε, αντικείμενο και αυτά, ράβονταν και κεντιόνταν από τις γυναίκες. Σε πανελλήνια κλίμακα αυτό. Πολύ καλό αυτό που μας λέτε. Αν δεν υπήρχε πουκάμισο, υπήρχε κάτι άλλο? Τι φορούσαν, ας πούμε, αυτό το 10%? Το 10% θα μπορούσαμε να πούμε είναι λίγες φορές, αλλά και αυτοί κάποιο πουκάμισο είχαν από μέσα, γιατί χρειαζόταν, μπορεί να μην ήταν κεντυμένο, μπορεί να μην ήταν χρυσοπίκυλο, οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, αλλά ήταν απαραίτητη η ύπαρξη ενός πουκάμισου, εκτός από κάποιες φορεσιές με στόφες και τέτοια, έτσι, τύπου τέτοιο, αστικοποιημένα που λέμε, ξέρω. Αλλά το πουκάμισο στο 99% υπήρχε. Υπήρχε, ναι. Τι εννοείτε στόφες? Τα υφάσματα, τα βαρύτιμα, οι χρυσοϊφαντα κλπ. Πώς είναι και τα ιερατικά. Α, εντάξει, ναι, ναι. Κατάλαβα. Οπότε αυτό ήταν. Και εσείς ασχοληθήκατε και με την αντρική φορεσιά? Ναι, εννοείται, από την αντρική ξεκίνησα. Ωραία. Οπότε έχετε και τα δύο τώρα στην... Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχουμε την ποικιλομορφία που έχουμε στη γυναική, εννοείται, στα αντρικά. Βέβαια. Τα αντρικά δεν έχουν τόσες πολλές παραλλαγές, ούτε τόσο πολύ πλούτο. Ήταν πιο απλά, πιο σοβαρά, έτσι. Έτσι. Έτσι και βγήκανε, είναι. Και τα βγάλαν οι άντρες πολύ νωρίτερα από τις γυναίκες στις πιο πολλές περιοχές. Τι λέτε? Και με τι αντικαταστήθηκαν πιο νωρίς? Λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τέτοια, έτσι, συχνότερη επαφή, ενώ οι γυναίκες ήταν μέσα στο σπίτι ή σε χωριά που ήταν πιο απομονωμένα και αυτά, οι άντρες, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σκιάθος, για παράδειγμα. Για πείτε μας, ναι. Λίγο μετά την απελευθέρωση, σταδιακά άρχισαν και τα βγάζανε την παραδοσία και τη βράκα την νησιώτικη. Ενώ οι γυναίκες βρίσκαμε ηλικιωμένες μέχρι το 2000 να τα φοράνε. Mm-hmm. Δεν ήταν βολικά, θέλετε να πείτε, ας πούμε, για τους άντρες οι βράκες αυτές για τη δουλειά τους? Από τη στιγμή που ασχολούνταν είτε με την αυτοσύνη, είτε με το εμπόριο, είτε... ήταν πιο πολλές οι επιρροές για τους άντρες. Οι οποίοι είχαν και όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες, ας το πούμε, του σπιτιού. Ναι. Θέλετε να πείτε ότι επηρεάστηκαν... Από τον ευρωπαϊκό τρόπο ένδυσης. Ναι. Από τη μόδα της εποχής, ας λέγαμε, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και λιγότερο οι γυναίκες. Ναι, ναι. Ενδιαφέρον αυτό. Είναι για τους κοινωνιολόγους στοιχείο. Έχει κάτι να πει. Και να μιλήσουμε λίγο, γιατί εσείς ενδιαφέρεστε για τη σκιαθήτικη φορεσιά, έτσι, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη φορεσιά? Ναι, ασφαλώς. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι, η μελέτη της σκιαθήτικης ενδυμασίας, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε, έτσι, να την, σε δύο στάδια. Η πόλη σημερινή της Σκιάθου δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση του 1821, γύρω στο 1826-27, από εκεί και μετά άρχισε να δημιουργείται με την κάθοδο των Σκιαθητών από το Κάστρο. Η παλιά η Σκιάθος ήταν σε ένα απόκρημνο μέρος βόρεια του νησιού, που το αναφέρει και ο Παπαδιαμάντης με τις ιστορήματά του και αυτά. Σωστά. Που λέει στο Χριστό στο Κάστρο κλπ. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Φεύγοντας από εκεί και δημιουργώντας την καινούργια πόλη της Σκιάθου, ήρθανε και σε επαφή, τότε εκείνη την εποχή έχουμε και την ύπαρξη πολλών λιμνιών από τη λίμνη Ευβοίας, οι οποίοι κυνηγημένοι βρέθηκαν στη Σκιάθου και έφτιαξαν και ολόκληρες συνοικίες, όπως χαρακτηριστικά είναι πάνω στο λόφο που είναι η Παναγία Λιμνιά, μια μεγάλη εκκλησία της Σκιάθου. Περιμετρικά εκεί πέρα μένανε οι άνθρωποι αυτοί από τη λίμνη Ευβοίας, οι οποίοι βέβαια είχαν και τη δική τους ενδυμασία, η οποία σε συνδυασμό με την καστρινή τη φορεσιά, δηλαδή από το κάστρο που έφεραν οι άλλοι σκιαθήτες, επέφερε την εξέλιξη της παλιάς σκιαθήτικης ενδυμασίας σε αυτήν η οποία φορέθηκε τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι πλέον που καταργήθηκε. Μάλιστα. Μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία? Ναι, ασφαλώς. Έτσι να την περιγράψουμε. Ναι, μια έτσι γρήγορη περιγραφή και αυτά. Θα πούμε τα μέρη της ενδυμασίας. Βεβαίως. Κατάσαρκα φοριέται μια βαμβακερή φανέλα, όπως τη λένε, η οποία στις άκρες στα μανίκια έχει είτε ασπροκεντήματα είτε κορδέλες.
Πάνω από τη φανέλα φοριέται πουκάμισο με ταξωτό, το καλύτερο, είτε βαμβάκι ρο, τα κατώτερα. Στην ηθική τη φορεσιά και τον πρώτο καιρό που είναι η γυναίκα νιόπαντρη, έχουμε την ύπαρξη δύο πουκάμισων, το ένα πάνω από το άλλο. Πρώτα φοριέται ένα άσπρο χρυσοκεντημένο και από πάνω φοριέται το πιο βαρύ, το νηφιάτικο με το πιο πολύ το χρυσοκέντημα. Πάνω τώρα από τα πουκάμισα φοριούνται κολοβόλια και μαλλίνες. Τι είναι αυτά τα κολοβόλια βέβαια και οι μαλλίνες? Είναι φουστάνια. Οι μεν μαλλίνες είναι από υφαντό του αργαλιού. Τα δε κολοβόλια είναι φουστάνια από βαμβακερό χασέ. Αυτά φοριούνται και αναλόγως πόσο αδύνατη είναι η γυναίκα, φορούσαν ένα, δύο έως και τρία, για να μπορέσει να ανοίξει, που λέγανε, να φουντώσει το εξωτερικό φουστάνι, το μεταξωτό. Το οποίο αν δεν έχει τέτοια φουντώματα από μέσα, δεν στέκεται καλά. Έτσι πέφτει και είναι άσχημο αισθητικά. Τώρα πάνω από αυτά που είπαμε, τις μαλλίνες και τα κολοβόλια, φοριέται το φουστάνι. Τα φουστάνια στη Σκιάθο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι τα φουστάνια, όπως τα λένε φουστάνια, τα οποία είναι μακριά και είναι τα πιο καλά τα γιορτινά, και είναι και οι φουστάνες, οι οποίες είναι πιο κοντές και είναι συνήθως βαμβακερές. Μάλιστα. Τα φουστάνια τα διακρίνουμε σε ατλαζένια, τα οποία ήταν τα νηφιάτικα, τα οποία κυριάρχησαν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι τα λεγόμενα κερμεσούτια. Το κερμεσούτι γίνεται από ένα ειδικό ύφασμα, το κερμές, το οποίο ερχόταν από την Ανατολή. Ή χαρένιο. Το χαρένιο είναι από ύφασμα χαρέ, το οποίο είναι σε χρώμα έτσι ιώδες προς το μοβ, ας το πούμε. Είναι παλιά υφάσματα αυτά, δεν τα ξέρει. Είναι παλιά υφάσματα αυτά, κύριε Τζιμπλάκη, γιατί δηλαδή σήμερα δεν ακούμε αυτές τις ονομασίες. Όχι, δεν υπάρχουν στην πόλη αυτά. Παλιά υπήρχαν. Μάλιστα. Αυτά σε επαφή με τα καράβια που πήγαιναν στην πόλη, απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας, και αυτά έτσι διακινούνταν πάρα πολλά υφάσματα. Με αργαλιούς, να υποθέσω, με αργαλιούς φτιαγμένα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κοιτάξτε, φτιάχνανε οι ίδιες. Στην Σκιάθο ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένη η υφαντική. Μάλιστα. Η οποία ακόμα και τώρα συνεχίζει η παράδοση από αρκετές γυναίκες μεγάλης ηλικίας. Σχεδόν όλα τα είδη του νοικοκυριού μέσα και για τη φορεσιά τους και αυτά φαίνονταν μέσα στο σπίτι. Εκτός βέβαια από αυτά τα υφάσματα που λέμε του εμπορίου, μεταξωτά τα τλαζένια και αυτά, τα οποία αναγκαστικά τα αγόραζες. Τα υπόλοιπα και είχαν και πάρα πολύ ανεπτυγμένη τη σιροτροφία. Γι' αυτό φτιάχνανε και τόσα πολλά μεταξωτά. Μάλιστα. Μεταξωτά, ναι. Από το, με τον παλιό κλασικό τρόπο, έτσι, από το μεταξωσκόλικα. Από μεταξωσκόλικα φτιάχνανε διαφόρων ειδών υφάσματα. Ανώτερο υφάσμα ήταν το λεγόμενο σκεπίτικο, από τη λέξη σκέπη. Σκέπη ονομάζονταν το καλό μεταξωτό ύφασμα που φτιάχνανε τα πρώτα πουκάμισα. Αυτό γινότανε από ομό που το λέγανε μετάξι, πολύ καλά στριμμένο. Διαλέγανε δηλαδή το καλύτερο ποιοτικά και φτιάχνανε τα σκεπίτικα. Μετά έχουμε τα λεγόμενα ολοβρόχινα. Τα ολοβρόχινα πουκάμισα γινότανε από βροχό. Βροχός ονομάζεται το βρασμένο μετάξι και άστριφτο. Από αυτό κατασκευάζανε και το στιμόνι και το υφάδι. Μετά έχουμε τα ψευτομέταξα. Τα ψευτομέταξα γινότανε από συνδυασμό βαμβακιού και μεταξιού. Συνήθως οι μεταξωτές ήταν οι ούγες. Και πρόσθετα, να το πούμε, ένα πιο ωραίο στοιχείο, το πούμε, έσπαζε τη μονοτονία του υφάσματος. Μετά κάνανε τα λεγόμενα χειρίσια. Χειρίσια λέγανε τα χειροποίητα. Υφαίνανε ένα ύφασμα τερεπλικένιο, λεγόταν, το οποίο υφαίνονταν με νήμα τερεπλίκι. Είναι το καλό ποιοτικά βαμβακερό νήμα. Αυτό επίσης έχει ούγες του τερεπλικένιου. Και τελευταίο στην κατηγορία ήταν το βαμβακερό, το απλό, το οποίο με αυτό κάνανε τα πουκάμισα για ηλικιωμένες γυναίκες και τα πιο απλά τους για τη δουλειά, οτιδήποτε. Τα παλιά τα χρόνια το ήφαιναν αυτό το ύφασμα, αλλά τώρα τελευταία
Τώρα τα λέω, αυτά που μου λέγανε οι πληροφορήτριες εκείνη την εποχή. Το αγοράζανε από το εμπόριο. Και κυρίως αυτή την ποιότητα που την λέγανε υποπλίνα. Το παπακερό. Ναι, ναι. Η εποχή του Παπαδιαμάντη τώρα, έτσι, 1900, είχαν τέτοια... είναι αυτά τα υφάσματα που μας λέτε. Δεν είναι του εμπορίου. Είχαν τα παλαιότερα υφάσματα, έτσι, που έρχονταν με τα καράβια. Και από το εμπόριο. Και από το εμπόριο και χειροποίητα. Είπαμε αναλόγως στο ρούχο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, έτσι. Είναι ένας άλλος κόσμος, κύριε Τσιμπλάκη, για μας που σταματήσαμε δεν ξέρουμε. Σταματήσαμε όμως να φέρουμε τα μέρη της ενδυμασίας. Ναι, 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 βέβαια. Κλείσουμε την παρένθεση που ήταν μεγάλη και συνεχίζουμε, ναι, γιατί έχει πολύ... Το φουστάνι, τα παλιά τα χρόνια με την καστρινή, τη λεγόμενη την ενδυμασία, είχε κάτω στον ποδόγυρο, περιμετρικά είχε το λεγόμενο ποδογύρι, το οποίο ήταν πολύτιμο ύφασμα, έτσι, χρυσοήφαντο ή μεταξωτό κλαρωτό, το οποίο ήταν 26 με 28 πόντους από την άκρη του φουστανιού και στα δύο τελειώματα πάνω κάτω είχε χρυσές κορδέλες, τις λεγόμενες τσίτες. Τα φουστάνια ήταν πολύπτυχα και ήταν πολύ περισσότερα, εννοείται, καταλαβαίνετε, τα πιο καλά τα φουστάνια και τα κατώτερα, ας το πούμε, είχαν λιγότερες πιέτες, τις λεγόμενες βόλτες. Πάνω από το φουστάνι στο τέλος φορούσαν το βελούδινο το γυλαίκο, το λεγόμενο μπαμπουκλί. Αυτό είχε πάνω, ήταν στολισμένο με χρυσά γαϊτάνια και με κορδόνια, τα οποία κάναν διάφορα σχέδια, με πιο χαρακτηριστικό επάνω στο νόμο το λεγόμενο σταφύλι. Τη μέση την έζωναν τα παλιά τα χρόνια με την καστρινή φορεσιά που αναφέραμε, με χρυσή ζώνη και μπροστά πόρπι, ενώ στα νεότερα χρόνια με ένα μεταξωτό μαντίλι, το οποίο το έδαιναν, το έκαναν κόμπο μπροστά και πέφτανε οι άκρες στο μπροστινό το μέρος. Πολύ ενδιαφέρον έχει το θέμα του κεφαλιού, το λεγόμενο μαντίλισμα. Με την καστερνή που αναφέραμε, την πολύ παλιά τη φορεσιά, φορούσαν φέση επάνω στο κεφάλι, ένα είδος μάλλον φεσιού, το οποίο λεγόταν τσεμπέρι αυτό το πράγμα. Είχε σκούφια, είχε το λεγόμενο κεφαλάκι, αυτή η σκούφια ήταν μια βελούδινη χρυσοκεντημένη, πως είναι η σκούφια που βάζουν στα μικρά παιδιά. Μάλιστα, ναι. Για το κεφαλάκι τους. Από κάτω είχε ένα υπόβαθρο βαμβακερό, το οποίο λέγεται κεφαλάκι. Και γύρω-γύρω τυλίγανε το κεφάλι με το λεγόμενο τσεμπέρι. Αυτός ο τύπος του κεφαλόδες μου καταργήθηκε πολύ νωρίς και αντικαταστάθηκε από αυτόν που βλέπουμε πλέον από τέλη 19ου, κυρίως τον 20ο αιώνα, ο οποίος κεφαλόδες μας αποτελείται από ένα εσωτερικό μικρό μαντίλι για να συγκρατεί τα μαλλιά, το λεγόμενο ρεπαντί, και από πάνω την κυρίως μαντίλα. Η κυρίως μαντήλα στις νύφες ήταν άσπρο, πολύ αραχνοήφαντο ύφασμα, το λεγόμενο αλέμι. Από κοσμήματα, εκτός από την πόρπη που αναφέραμε που φορούσαν στην πολύ παλιά παραλλαγή, φορούσαν μία χρυσή καρφίτσα στο στήθος και πιο παλιά ένα σαν περιδέριο, μια λυσίδα από το οποίο κρέμονταν χρυσά φλουριά. Μάλιστα. Αυτά είναι τα κύρια μέρη της ενδυμασίας. Πολύ ενδιαφέρον ό,τι μας είπατε και ήσασταν πολύ καλό στην περιγραφή, γιατί αυτά, αν δεν έχεις εικόνα, είναι δύσκολο να τα καταλάβεις, αλλά μας τα περιγράψατε σαν να τα βλέπουμε. Προσπαθώ και... να όσο το δυνατόν, γιατί καμιά φορά... Είναι και το ραδιόφωνο τέτοιο μέσο και αφήνει τη φαντασία και νομίζω ότι κάνατε πολύ όμορφα. Τα παπούτσια τους πώς ήταν, κύριε Τσιμπλάκη? Τα παπούτσια τους... Τα πολύ παλιά με τις φορεσιές με το ποδογύρι που λέμε και αυτά φορούσαν κοντούρες όπως φορούσαν και στα άλλα τα μέρη και στη Σκόπελο και στο Τρίκερι κλπ. Οι κοντούρες ήταν σαν πασουμάκια με χρυσοκεντήματα επάνω και ειδικά στο χορό της Καμάρας που λέγανε στη Σκιάθο ήταν ο χορός που γινόταν τελετουργικός κάθε Πάσχα που συμμετείχαν, χορεύαν όλες οι κοπέλες του νησιού. Ήταν υποχρεωτικό να φορούν αυτές τις κοντούρες. Αλλά από τα τέλη του 19ου και μετά φορέθηκε το μαύρο το παπούτσι, έτσι το στυλ το ευρωπαϊκό. Α. Δεν φορούσαν πλέον αυτές τις κοντούρες.
Μάλιστα, εντάξει, ήταν και πιο βολικά φαντάζομαι τα άλλα. Και πιο βολικά, ναι, αυτές οι κοντούρες έπρεπε να είσαι εξισορροπημένη για να μπορέσεις να πατήσεις πάνω σε αυτά, ήθελε και ιδιαίτερη μαϊστρία. Τα παπούτσια ήταν πιο πρακτικά. Ναι, ακριβώς. Πιο βολικά. Αυτά με την γυναικεία φορεσιά, μπορούμε να πούμε και την αντρική. Για την αντρική δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, έχουμε μόνο ελάχιστα κομμάτια. Αυτό που λέγανε οι παλιοί και αυτά ήταν ότι φορούσαν οι παππούδες, οι προπάποι κλπ. Το στυλ της βράκας, πώς είναι τα σπέτσες, σίδερα κλπ. Προς τα κάτω τα νησιά. Φαρδιά, βράκα με φουφούλα. Κανα δυο γυλαικάκια έχουν σωθεί, τα οποία έχω δει. Μεταξωτό ζωνάρι. Και φέση πάνω στο κεφάλι. Αυτή η κλασική νησιώτικη ενδυμασία ήταν. Και πουκάμισο, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά δεν έχουν σωθεί καθόλου στο νησί. Τίποτα, ούτε βράκες, ούτε τέτοια αυτά. Μόνο ένα-δυο γυλαικάκια που βρεθήκαν καταχωνιασμένα σε μπαούλα. Μάλιστα. Και κανένα ζωνάρι. Γιατί τα βγάλανε πάρα πολύ νωρίς. Θυμάμαι μια περιγραφή σε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη που λέει για τον κουμπί, αυτόν που άφησε την γυναίκα του για να πάρει τη λελούδα και λέει σε μια στιγμή προς το τέλος πως η λελούδα που την παντρεύτηκε μετά έκανε ένα λάθος και του έδωσε να φορέσει της γυναίκας του το πουκάμισο αντί για το δικό του και ξεφτελίστηκε στους άλλους και πήγε μετά να την χτυπήσει και εκεί έχουμε μια περιγραφή της πουκαμίσας της που λογικά πρέπει να μοιάζουν μεταξύ τους. Έτσι, τώρα ένα συλλογισμός ήταν. Κύριε Τσιμπλάκη. Ναι, το πουκάμισο αυτό που αναφέραμε πιο μπροστά, το τερεπλικένιο και αυτά που το υφαίναν οι γυναίκες στον αργαλιό του Βαμβακερό, ήταν χωρίς ιδιαίτερα κεντήματα και τέτοια και αυτά και ήταν και σαν το αντρικό δηλαδή. Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο στολισμό επάνω και μπορεί κανείς επάνω στη φούρια του και τέτοια και αυτά έγινε αυτό το μπέρδεμα που αναφέρεται γιατί να φορέσει το ένα, φορέσει το άλλο. Φόρεσε τη γυναίκα του, ναι. Ναι, δεν ξεχωρίζαν τόσο πολύ αυτά. Αλλά εντάξει, γενικά ήταν ευδιάκριτα τώρα το ένα από το άλλο. Τα γυναικεία τα ενδύματα δεν είχαν μεταντρικά. Μόνο το πουκάμισο που ήταν εσωτερικό. Έτσι, που ήταν εσωτερικό. Αλλά δεν έχουν σωθεί, λέτε, ας πούμε, αντρικά. Όχι. Και οι άντρες φορούσαν και εκείνοι από παπούτσια. Ή στο κεφάλι τη φορούσαν. Και στο κεφάλι και στα πόδια. Στο κεφάλι φορούσαν το κλασικό του φέση, τον νησιώτικο λέει. Μάλιστα. Αλλά για τα παπούτσια δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Εδώ δεν έχουμε και ακριβείς πληροφορίες να δούμε αντικείμενα από τα υπόλοιπα. Πόσο μάλλον τα παπούτσια, τα οποία είναι αυτά που καταστρέφονται και πρώτα-πρώτα. Ναι, ακριβώς. Οπότε θέλει λίγο μελέτη παραπάνω πάνω σε αυτό. Ίσως για να μελετήσεις ένα αντικείμενο πρέπει να υπάρχουν είτε αντικείμενα, είτε πληροφορητές, είτε... Κάποιος να είναι. Όταν αυτά τώρα έχουν περάσει πάνω από 150 χρόνια που έχει πεθάνει δεν ο τελευταίος με τις βράκες... Δεν υπάρχει κανείς να σου πει, ναι, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι... Ότι θα μπορούσε να βρει. Βέβαια. Οπότε να νιώσουμε κάποια ευγνωμοσύνη που κάποιοι καταγράφουν σήμερα, έστω να περισσώσουν αυτά που ξέρουμε ότι υπήρχαν, γιατί στα επόμενα 100 χρόνια δεν θα μείνει τίποτα. Μα ξέρετε, μέσα σε λίγα χρόνια έχουν φύγει όλες οι παλιές πληροφορήτριες μου. Έτσι. Πήγαινα εγώ συνέχεια τακτικά σε σκιάθο για να καταγράψω τα σχέδια, τα κεντήματα, τις τεχνικές, τις παλιές και τέτοια. Τότε υπήρχαν πάρα όλες οι ηλικιωμένες οι γυναίκες, ήταν με τις φουστάνες. Πράγματι. Μετά από ένα σημείο, εδώ και 15-20 χρόνια ας το πούμε, πέθανε και η τελευταία, τελείωσε. Yeah, yeah. Και οι νεότεροι δεν δείξαν ενδιαφέρον, όπως σε όλη την Ελλάδα δηλαδή. Φτάνεις πλέον τώρα πλέον και λες τις πληροφορίες που τις έχεις πάρει εσύ από αυτούς και σε ακούν και λένε... Ωραία, πού τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι. Και σε όλη την Ελλάδα, όπως είπατε, συμβαίνει αυτό. Να τα ναι, λέμε. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Και έχω ακούσει πληροφορίες και από άλλους ερευνητές και συλλέκτες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τα πέταγαν δίπλα στους κάδους. Έχουν βρει οι άνθρωποι στους κάδους πολύτιμα πράγματα, πολύτιμες φορεσιές. Και ένα άλλο πολύ άσχημο που γινόταν μέχρι τώρα τελευταία και γίνεται ακόμα, αλλά τώρα πλέον δεν υπάρχουν φορεσιές, ήταν το κάψιμο. Αλήθεια. Εγώ πρόλαβα τελευταία στιγμή από το κάψιμο και στη Σκιάθο και πεθάνει μια γιαγιά περνώντας τυχαία από μια συνοικία, βλέπω στην αυλή και έχουν βάλει φωτιά.
Έχουν αρχίσει και καίνε κάτι κυλίμια, κάτι τέτοια παλιά που δεν τα θέλαν και βλέπω πεταμένα και στο πάτωμα και τα ρούχα. Και λέω, συγγνώμη, αυτά. Λέει, πέθανε η γιαγιά, λέει, τι να τα κάνουμε, τα καίμε. Λέω, σοβαρά τα καίτε, εγώ να σας πληρώσω, τι θέλετε και τέτοια. Δεν ήταν νηφιάτικα. Αλλά για μένα είχαν ενδιαφέρον όλες οι παραλλαγές, ακόμα και αυτά που φορούσαν καθημερινά και να πάνε στο χωράφι, οτιδήποτε έτσι. Βέβαια. Γιατί όλα έχουν την αξία τους. Και τι τα θες αυτά τα παλιούρουχα της γιαγιάς και τέτοια. Τα έσωα τελευταία στιγμή ήταν να πεταχθούν στη φωτιά μέσα. Γιατί καθαρίζαν, εξαγνίζαν τον τόπο και αυτό με το θεωρούσαν πέθανε κάποιος και ό,τι αντικείμενα ήταν δικά του και γύρω του, έτσι, τον τελευταίο, τα πέραν και τα καίγαν όλα. Έτσι. Και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Προφανώς αυτό κάνανε και στο παρελθόν, κύριε Τσιμπλάκη, έτσι, τα τιμαλφή. Ναι. Ναι, ευτυχώς τα γλιτώσατε πράγματι και η τη συλλογή αυτή που έχετε εσείς τώρα από όλη την Ελλάδα και από τα νησιά, πώς μπορεί κάποιος να την δει? Κοιτάξτε, εγώ το όνειρό μου είναι να γίνει λαογραφικό μουσείο, να μπορέσουν να πούν τα πράγματα αυτά. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητα, θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση. Θέλουν συντήρηση. Και εγώ δεν τα έχω εκτεθειμένα, τα έχω πάντα, είναι αποθηκευμένα με ειδικό τρόπο, τυλιγμένα μέσα σε πάνια, με αρωματικά, με λεβάντες, με κέντρους κλπ. Φυτικά μέχρι καπνό, έτσι. Χώρια τα μάλινα, χώρια τα μεταξωτά, χώρια τα χρυσοκεντημένα. Θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα. Δεν είναι δηλαδή επισκέψιμα να τα δει κανείς σε κάποιο είδος έκθεσης. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι, να μπορέσει να γίνει ένα λογογραφικό μουσείο εδώ στη Θεσσαλία. Το εύχομαι. Ενδύματος και κοσμήματος. Ξέρετε, αυτό που με πονάει και φαντάζομαι όσους με ακούνε και πολύ περισσότερο εσάς που ασχολείστε μαζί, είναι ότι αν τέτοια πράγματα υπήρχαν στο εξωτερικό, έτσι, στην Ευρώπη, θα είχαν πάρει επιχορηγήσεις, θα είχαν γίνει φοβερά πράγματα. Εδώ εκθέτουν καρτουνίστικα πράγματα σε μουσεία και είναι, που είναι να γελάς. Δεν μιλάμε για τα παλαιά μουσεία, έτσι. Μιλάμε για τωρινά μουσεία που τώρα δημιουργούνται και κάτι ευτελή πράγματα προβάλλουν, έχουν για εκθέματα. Και εμείς εδώ να έχουμε τέτοια πράγματα και να μην γίνεται δουλειά σοβαρή από... Εντάξει, εσείς τα μαζέψατε. Κάποιος δεν πρέπει τώρα να βοηθήσει να εκτεθούν από το κράτος έτσι. Μας. Έτσι. Εγώ δεν τα συγκέντρωσα για προσωπική ευχαρίστηση. Γιατί και εγώ ίδιος δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ γιατί είναι μαζεμένα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Αυτά είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, είναι η ιστορία μας. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε φυτιχιστές να λέμε ότι λατρεύουμε το αντικείμενο επειδή είναι καλοφτιαγμένο, οτιδήποτε να είναι αυτό, είτε κόσμημα είτε ρούχο και τέτοια. Αυτό το αντικείμενο έχει ολόκληρη ιστορία πίσω του. Ακριβώς. Και αν κανείς καθίσει να το μελετήσει προσεκτικά, αν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, τα λαογραφικά, πότε φοριόνταν, σε ποια περίσταση, για ποιο λόγο, τα σχέδια που είχε πάνω, τι συμβολίζουν το καθένα. Όλα έχουν την ονομασία τους και κάτι δείχνουν. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Για παράδειγμα, τον νηφιάτικο του πουκάμισου της Σκιάθου, το οποίο ήταν το λεγόμενο κρεμμύζο, έτσι κόκκινο, κόκκινο βαθύ, και τιόταν με πάρα πολύ πυκνή βελονιά, το λεγόμενο νετοράλι, και φτιάχνανε και στην τραχυλιά και στα μανίκια το σχέδιο του ήλιου, με τα σύννεφα και αυτά. Ο ήλιος, έτσι, συμβόλιζε τη ζωή και τέτοια. Και ήταν σαν ένας παραλληλισμός, την ύφη έτσι όπως άστραφη και ήταν όμορφη και αυτά, ότι ήταν σαν τον ήλιο. Κοιτούσανε το κλίμα. Το κλίμα ήταν για ευγονία. Το αμπέλι, ναι. Έτσι. Ναι, το αμπέλι. Λοιπόν, αλλά είχαν αποτρεπτικούς λόγους. Κοιτούσανε πάνω σταυρούς για να έχουν την ευλογία. Κοιτούσανε πάρα πολύ φυτικά και ζωικά όπως τα παγόνια, τα πιτινάκια. Και το κάθε ένα είχε το σκοπό του και φοριόταν και στην ανάλογη περίσταση. Τίποτα δεν γινόταν τυχαία. Βλέποντας, ας το πούμε, και τα υφάσματα και αυτά, καταλαβαίνουμε και τι ο τόπος αυτός ο συγκεκριμένος, όχι για τη Σκιάθο που μιλάμε, γενικά οποιοδήποτε μέρος. Τι συναλλαγές είχαν, από πού ερχόταν οι υφάσματα, τι μπορεί να πουλούσαν οι ίδιοι, τι έπαιρναν, τι. Βγαίνουν ιστορικά στοιχεία μέσα από την ενδυμασία. Ακριβώς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί θα έπρεπε να τα κυνηγούν αυτά, να μάθουν τι συμβαίνει. Πώς είναι, πολλές φορές αλλάζει και η ιστορία ενός τόπου από αυτά που ξέραμε μέσα από τα πράγματα που φορούσαν. Πόσες αλήψεις έχουν γίνει από τα
νομίσματα που έχουν βρεθεί και λένε άρα πέρασαν, ξέρω εγώ, κάποια χώρα, κάποιοι κάτοικοι άλλης χώρας πέρασε από εκεί, άρα έχουμε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υφάσματα, όπως λέτε. Γιατί να μην έχουμε όλο αυτό το πλούτο πιο προσβάσιμο και να γίνουν έρευνες και άλλα. Πιο συστηματική δουλειά στον τομέα αυτό, έτσι. Τα παιδιά μας βομβαρδίζονται καθημερινά με όλα αυτά που ακούνε, έτσι, και βλέπουνε, και εμείς τι τους δίνουμε? Απλώς γκρινιάζουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς γκρινιάζουμε. Η γενιά η δικιά μας δεν είναι που είναι στα πράγματα και αυτοί καθορίζουν έτσι και τις πολιτικές, το θέμα του πολιτισμού και τι θα προωθήσουμε και τι θα κάνουμε. Και τι γίνεται στον τομέα αυτό? Ναι. Τι είναι το θέμα? Ελάχιστες, μεμονωμένες. Οι παραδοσιακές αξίες περνάνε. Έτσι. Κάποιοι, όχι μόνο στον τομέα αυτό, γιατί εντάξει, η λαογραφία και η παράδοση δεν είναι μόνο αυτά. Είναι γενικά, είναι τρόπος ζωής. Είναι οι μουσικές, είναι οι χοροί μας. Τα πάντα, τα πάντα. Να περνάμε στα παιδιά μας το σεβασμό για την οικογένεια, για οτιδήποτε. Ναι, αυτά είναι λίγο ντεμοντέ τώρα, όπως τα ρούχα με τα οποία ασχολείστε. Και το λέω αυτό με θλίψη, ας πούμε, έτσι. Βέβαια. Ωστόσο, ας γίνουν κάποιες καταγραφές, ας γίνονται, όπως αυτό που κάνετε εσείς. Παρόλο που θα πει κανείς, είστε Δον Κιχώτες όλοι εσείς που τα κάνετε αυτά, αλλά δεν πειράζει, ο Δον Κιχώτης ήταν το πρώτο μυθιστόρημα, λέει, στο δυτικό κόσμο. Κάτι μένει. Πάντα κάτι μένει. Κάτι μένει. Ξέρετε, πριν από χρόνια, με έπιασαν εδώ από το Δήμο Βόλου και αυτά να κάνω μια έκθεση λαογραφική στο Τζόρτζιο Δεκύρικο, στο καλλιτεχνικό οργανισμό, στο εκθεσιακό που έχουμε στο Βόλο. Όσο ενθουσιάστηκα, παρόλο που χρειάστηκε να δουλέψω για πάρα πολύ καιρό, 2-3 μήνες να την ετοιμάσω, ένα μήνα που διήρκησε η έκθεση, μετά ένα μήνα να μαζευτούν πάλι να μπουν στη θέση τους όπως έπρεπε. Όσο ενθουσιάστηκα με τα μικρά, τα παιδιά με τα σχολεία, αλήθεια, που έρχονταν και τα βλέπαν, τα εύστοχα σχόλια που κάνανε, τον ενθουσιασμό που είχαν, τις μνήμες που ξυπνούσε και στα παιδιά, όλοι κάτι παλιές φωτογραφίες, κάτι είχαν ακούσει κι αυτά, και δείχναν τόσο ενδιαφέρον τα παιδιά. Πολύ καλύτερα από τους μεγάλους. Αυτό είναι παρήγορο. Ασφαλώς. Είδατε τα παιδιά τα μικρά, δηλαδή του δημοτικού σχολείου, κύριε Τσιμπλάκη, ναι, και ναι, του γυμνασίου. Είχαν έρθει και μεγαλύτερα, αλλά μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση του δημοτικού. Μάλιστα. Έχουν μια αγνότητα και μια αθότητα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, οπότε μπορούν να προσλάβουν τις εικόνες όπως είναι. Μα αυτά είναι σαν τα σφουγγάρια τώρα, ρουφάνε τα παιδιά. Έτσι, διαρκώς. Το θέμα είναι ότι τους προσφέρεις. Και δεν χρειάζεται να αδικούμε τα παιδιά και να λέμε τώρα η νεολαία χάλασε και έκανε. Καθόλου δεν έχει χαλάσει. Μια χαρά είναι η νεολαία. Αν γίνονται αυτά που γίνονται, είναι λόγω συγκεκριμένων και πρακτικών. Και όπως είπατε, η δική μας η γενιά είναι αυτή που. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Έχει διαβρώσει πολλά πράγματα και δεν εκτιμά όλα αυτά. Ας ελπίσουμε με αυτές τις εκπομπές. Τώρα εδώ που κάνουμε, με αυτά που κάνετε εσείς, να εκθέτετε όποτε σας το ζητούν, έστω και μετά από πολύ κόπο, τις φορευσιές, ας ευχηθούμε όλα αυτά να μην έχουν τέλος. Να πάρουμε τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλον και να μην την αφήσουμε. Μα παράδοση αυτό ακριβώς σημαίνει παραδίδω, παραδίδω ένας τον άλλον. Εγώ αισθάνομαι υποχρέωσή μου. Όπως μου ανοίγαν τα σπίτια τους και με μιλούσαν αυτοί οι παλιοί πληροφορητές, άντρες και γυναίκες, και μου λέγανε τα χίλια δυο. Και από εκεί τα έμαθα κι εγώ στην πράξη. Αυτά να τα μεταδώσω. Ακριβώς. Να υπάρξουν άνθρωποι, να υπάρξει συνέχεια που να έχουν μεράκι, να ασχοληθούν, να καταγραφούν αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται συστηματική δουλειά στον τομέα αυτό. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε. Ναι, ας ελπίσουμε, κάτι να γίνει. Εσείς δεν σταματάτε να προσπαθείτε να μαζεύετε και να. Όπως και εσείς. Έτσι. Και εμείς από τη σκοπιά σας. Όπως και εσείς. Μακάρι να έχουμε τη δύναμη να δώσει ο Θεός να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να έχει ένα αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων πρώτα και μετά σε όλα τα άλλα τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Δυστυχώς ο χρόνος μας, χωρίς να το καταλάβουμε,
Πέρασε. Πέρασε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλες φορεσιές, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και σε μια επόμενη εκπομπή. Όποτε θέλετε και στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιμπλάκη, και για όσα μας είπατε. Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα μας. Τη χαρήκαμε ιδιαίτερα και εμείς και έχετε πολλούς χαιρετισμούς και ευχές από τους ακροατές μας που πολύ χάρηκαν αυτή την εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Κύριος Νίκος Τσιμπλάκης, τον ευχαριστούμε ξανά για όσα πολύτιμα μας είπε, για όσα υπόθηκαν. Νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, ούτε να νομίζουμε ότι είναι κάτι περασμένης εποχής, άρα δεν έχει σημασία σήμερα. Έχει σημασία. Και όσα γνωρίζουμε για αυτές τις παλιές ιστορίες, πώς ντύνονταν οι άνθρωποι, τι όμορφα πράγματα φορούσαν, από πού τα αγόραζαν, τι συμβόλιζαν όλα αυτά, έχουν τη σημασία τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τίποτα από το παρελθόν δεν πρέπει να πετιέται. Πόσο μάλλον να καίγεται, όπως μας τα είπε και ο κύριος Τσιμπλάκης για τις φορεσιές που γλίτωσε από τη φωτιά. Από μια σκιαθήτισσα που είχε πεθάνει. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε για τις πολλές ευχές σας, για την αγάπη σας. Από τον Άγγελο Παπά που είχε τη ρύθμιση του ήχου και επέλεξε τη μουσική που έφτασε στα ραδιόφωνά σας, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και εμένα πολλές ευχές να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.